Προχθές την Τρίτη συναντήθηκα στην Τρίπολη με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα. Μέσα στα όλα που κουβεντιάσαμε, τα θέματα που απασχολούν το Δήμο Μεσίνης, θα ήθελα να σας πω για δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που έχω ανακοινώσει και το ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης, την εκπόνηση της μελέτης από το ΠΟΥΔΟΕ της Περιφέρειας, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα συνταχθεί μελέτη που θα προβλέπει κατασκευή γέφυρας που θα ενώνει το ανατολικό και το δυτικό μέρος του Παμίσου κοντά στο παραλιακό μέτωπο στις εκβολές. Θα είναι συνέχεια δηλαδή της οδού Μικράς Ασίας, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στα διοικητικά όρια της Καλαμάτας και θα περνάει ακριβώς απέναντι στο ίδιο σημείο. Είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο, θα μελετηθεί άμεσα και θα ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Επομένως, θα δημιουργήσει νέες συνθήκες ανάπτυξης για την περιοχή, θα γίνει μια ομαλή παρέμβαση δηλαδή συνένωσης της περιοχής Καλαμάτας με Μεσίνης και θα δώσει και θα βελτιώσει και την τοπική συγκοινωνία, αλλά θα δώσει και μια άλλη διάσταση στην αναπτυξιακή προοπτική και των δύο περιοχών. Επομένως, όταν θα γίνει αυτή η διασύνδεση, θα μπορούμε να πούμε Καλαμάτα και Μεσίνη θα μπορέσουν να εκπονήσουν ένα κοινό αναπτυξιακό τουριστικό σχέδιο. Το δεύτερο θέμα είναι σε λίγες μέρες ένταξη στο πρόγραμμα, στο Πέπελο Πονήσου, στο ΠΟΥΔΟΕ, του εγκυοβελτιωτικού έργου Τρικόρφου. Το έχει ανακοινώσει και ο Περιφερειάρχης. Είναι ένα έργο ύψους 650.000 ευρώ. Θα αρδεύσει τις περιοχές, την ελαιοκαλλιέργεια του Τρικόρφου. Εμείς είμαστε έτοιμοι μελετητικά. Αποστείλαμε τις σχετικές μελέτες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και αναμένεται σε λίγες μέρες η ένταξή του. Αυτό το ευχάριστο είναι όμως ότι αυτό το έργο θα αποτελεί ένα κομμάτι ενός γενικότερου σχεδιασμού για την άρδευση της συγκεκριμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένως και των χωριών του Κλίματος και του Πολυλόφου. Ήδη είμαστε σε αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων, πόρων, για να εκπονήσουμε τις μελέτες, ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε μια λιμενοδεξαμενή 70.000 κυβικών περίπου, η οποία θα ικανοποιήσει τις ανάγκες άρδευσης και για τα τρία χωριά, Τρίκορφο, Κλίμα και Πολύλοφο. Ξέρετε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Δουλεύουμε συνέχεια ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε τον παραγωγό, να ενισχύσουμε το εισόδημά του και πιστεύουμε ότι τα έργα αυτά είναι σοβαρά έργα υποδομής που θα κινηθούν βελτιωτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, το εγκυοβελτιωτικό έργο Τρικόρφου, το οποίο σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί η ένταξή του στο ΠΟΥΔΟΕ της Περιφέρειας, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μια γερή έτσι, παρέμβαση προς όφελος των αγροτών. Επίσης, θα ήθελα να πω, ύστερα από έγγραφο που ήρθε εχθές από το Υπουργείο Υποδομών, είμαστε σε καλό στάδιο σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι του Πενταλιδίου από τη Θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2018 από το Ζορμπά. Εμείς συμβάλαμε καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του έργου. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και λέω συμβάλαμε πολύ αποτελεσματικά και πολύ, με πολύ δυναμικό τρόπο, γιατί καταφέραμε να επανακαθορίσουμε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ξέρετε ότι είχα κάνει μεγάλο αγώνα για να γίνει επαναχαρακτηρισμός της συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρχει μια διευκόλυνση ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίθηκε και τώρα είναι στο γραφείο του Υπουργείου Υποδομών, ώστε να ξεκινήσει τη δημοπράτηση του έργου. Μάλιστα, ζητήθηκε χθες από το Υπουργείο να ορίσουμε και μέλος στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Επομένως, και σε αυτό το κομμάτι είμαστε στο τελικό στάδιο. Θα σας ενημερώνω για τις εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι η αντιδιαβρωτική αποκατάσταση ή μάλλον η αποκατάσταση των προβλημάτων διάβρωσης στο Πενταλίδι οριστικά τελειώνει πολύ άμεσα με την εκτέλεση του έργου αυτού. Ένα άλλο, μιας και είπαμε για το Πενταλίδι, είναι ο αγώνας που δίνουμε καθημερινά για το βιολογικό του Πενταλιδίου. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα που δεν απασχολεί το Δήμο Μεσίνης, αλλά όλο το Μεσσηνιακό κόλπο. Μελετητικά τελειώνουμε στα μέσα Ιανουαρίου.
Μιλάω με Υπουργείο, με Περιφέρεια, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο. Ταυτόχρονα όμως, για να γίνει πιο εύκολη η ένταξή του, κάνω μεγάλη προσπάθεια μαζί με τις υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε τον οικισμό του Πεταλιδίου σε γάμα προτεραιότητας οικισμό. Έχουμε εκπονήσει μελέτη, την έχουμε υποβάλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και μέσα στο Δεκέμβριο θα περάσει από το σχετικό συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε το Πεταλίδι σαν οικισμό γάμα προτεραιότητας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα δώσει πλεονέκτημα, εφόσον έχουμε τελειώσει με τη μελέτη, θα δώσει πλεονέκτημα έναντι άλλων ετοιμάτων για άμεση ένταξη του έργου. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι κάτι που είχαμε πει και προεκλογικά, ότι με αυτά τα έργα, τα πολύ σοβαρά έργα υποδομών, θα ασχολούμαστε καθημερινά. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα και εδώ θα έχουμε θετικές εξελίξεις και θα σας ανακοινώσουμε για οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει.